Ορίστε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πάρα πολύ σοβαρά νομοσχέδια για την πρόοδο της χώρας σε περίοδο κρίσης. Όπως το νομοσχέδιο άντρας να παντρεύεται με άντρα, το νομοσχέδιο η κάναβη να είναι ελεύθερη για να καίγονται τα μυαλά και να μην υπάρχει αντίδραση στην κοινωνία. Το νομοσχέδιο ο άντρας να γίνεται γυναίκα με μια υπογραφή από τα 15 του χρόνια. Εκεί διαφώνησε η Νέα Δημοκρατία, είπε να γίνεται αλλά στα 18 του χρόνια. Ένα σωρό άλλα έθνομηδενιστικά νομοθετήματα. Να δίνονται λεφτά σε λαθρομετανάστες. Να γεμίσει η χώρα με ισλαμικά τζαμιά και να ισλαμοποιηθεί. Έχει ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο, ούτως ώστε αν κάποιος αντιδράσει σε όλα αυτά τα έσχη να πηγαίνει φυλακή. Να πηγαίνει ο εισαγγελέας να τον συλλαμβάνει και να του βάζει και διοικητικό πρόστιμο κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και σήμερα το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι το σημερινό νομοθέτημα που εισάγεται, όπου ο άντρας που έχει παντρευτεί με άντρα θα μπορεί να υιοθετεί και παιδί. Μιλάμε για την ίστατη παρακμή, για την οριστική διάλυση των πάντων, για τον απόλυτο εκφυλισμό και θα ήθελα για την οικονομία της συζήτησης καταρχήν να ορίσουμε, να πούμε εδώ με βάση την ετυμολογία, με βάση την ελληνική γλώσσα, τι είναι το φυσιολογικό. Αν ετυμολογήσουμε λοιπόν τη λέξη φυσιολογικό, η έννοια αυτής της λέξης, με συγχωρείτε, είναι ότι εξελίσσεται σύμφωνα με τη φύση. Και όπως ξέρουμε, στη φύση δυνατότητα αναπαραγωγής, δυνατότητα τεκνοποίησης, δυνατότητα δημιουργίας απογόνων έχουν τα ετερόφυλλα άτομα. Αν εσείς σήμερα λοιπόν νομοθετείτε να υιοθετούν παιδιά τα ομόφυλα άτομα, είστε μη φυσιολογικοί. Αυτό το νομοθέτημα είναι μη φυσιολογικό, είναι παραφύση. Υπάρχει βέβαια η περιβόητη καραμέλα περί ρατσισμού. Θα έλεγα ότι υπάρχει ρατσισμός σε κάθε περίπτωση, ιδίως όταν εισάγονται τέτοιου είδους νομοθετήματα. Υπάρχει ρατσισμός, ο ρατσισμός που ασκείται σε βάρος των φυσιολογικών. Δηλαδή, εσείς είστε οι ρατσιστές. Και με αυτόν τον ιδιότυπο ρατσισμό αντιμετωπίζεται οποιονδήποτε σκέφτεται και δρά φυσιολογικά. Και βέβαια υπάρχει και ο ρατσισμός εναντίον των παιδιών. Γιατί προσέξτε, εδώ τα θύματα στην όλη υπόθεση είναι τα παιδιά. Γιατί με τη βία, γιατί ο νόμος του κράτους περιέχει βία. Και όταν λέτε ότι με τον νόμο του κράτους και χωρίς τη θέλησή τους κάποια συγκεκριμένα παιδιά θα βιώσουν μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, μια κατάσταση όχι απλώς αλλοπρόσαλη, μια κατάσταση απόλυτης περιθωριοποίησης και ψυχικής καταπίεσης και κοινωνικού στιγματισμού, γιατί αυτό είναι βέβαιο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί εδώ στη Βουλή μπορεί να ακούγονται από τις συζητητές της πλειοψηφίας ωραία λόγια, αλλά δεν ζούμε σε έναν κόσμο όπως είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι όλα ροζ, όπου δεν υπάρχουν φύλλα, όπου τα παιδιά πηγαίνουν μόνο στο Αμερικανικό Κολέγιο και στις σχολές Χιλ. Ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο, όπου θα υπάρχουν παιδάκια μετά από αυτό το νομοθέτημα το οποίο εισάγεται σήμερα, που θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα τους λένε τα άλλα παιδάκια, έρχεται η μαμά σου για τον έλεγχο, θα λέει όχι, έρχεται ο Λάκης. Και θα έρχονται οι μαμάδες και για αυτό το παιδάκι θα έρχεται ένας καράφλας και θα ρωτάει το παιδάκι αυτό τον εαυτό του, γιατί εγώ βιώνω αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέτε bullying, δηλαδή ο σχολικός εκφοβισμός που θα βιώσει ένα παιδί που θα βρεθεί στην κατάσταση αυτή. Είναι κυρίως αυτό που θα αντιμετωπίσει στον εσωτερικό του κόσμο. Γι' αυτό το ξαναλέω, εάν υπάρχει ένας ρατσισμός, είναι ο ρατσισμός που ασκείται σε βάρος αυτών των παιδιών που χωρίς τη θέλησή τους θα βιώσουν αυτή την κατάσταση περιθωριοποίησης και κοινωνικού στιγματισμού στην πραγματική ζωή. Και όχι σε αυτή που παρουσιάζετε εσείς, την εικονική ζωή του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί βάλατε και κάποιους πανεπιστημιακούς, εντάξει, ξέρουμε ότι στα πανεπιστήμια, αν δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνεις καθηγητής, να έχεις μια έδρα και να διδάσκεις. Βάλατε λοιπόν κάποιους πανεπιστημιακούς να υπογράψουν ένα έγγραφο, το οποίο βρίθη αντιεπιστημονικών απόψεων. Απ' την άλλη πλευρά, ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Αϊβατίδης, ιατρός, ιατροδικαστής, πρώην πρόεδρος των Ελλήνων Ιατροδικαστών, ένας από τους πολλούς αμόρφωτους της Χρυσής Αυγής, είμαστε αμόρφωτοι εμείς, τελειώσαμε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά σύμφωνα με τη δική σας νοοτροπία, που τα ηγετικά σας στελέχη δεν ξέρουν να μιλάνε την ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τη δική σας νοοτροπία είμαστε αμόρφωτοι. Εμείς λοιπόν οι αμόρφωτοι καταθέσαμε όλα τα σχετικά στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο εισάγεται σήμερα ως σχέδιο νόμου είναι και επιστημονικά απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας απότερος στόχος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο στόχος είναι η διάλυση της οικογένειας,
Η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο του εθνικού κράτους. Μέσω της διάλυσης του θεσμού της οικογένειας έχετε στόχο να διαλύσετε τον πυρήνα της κοινωνίας, να ισοπεδώσετε το εθνικό κράτος. Αυτός είναι ο σκοπός. Είναι ένα κλασικό και οργανωμένο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, στο οποίο αντιστέκεται μόνο η Χρυσή Αυγή, μόνο ο λαϊκός σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, με τη ρητορική και τις πολιτικές θέσεις που εκφράζει μέσα στη Βουλή και τον αγώνα του στην κοινωνία, αντιστέκεται σε αυτό το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, σε αντίθεση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που βεβαίως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης, η Ντόρα Μπακογιάννη τώρα θα ψηφίσει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν μπορεί να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί το συντηρητικό ψηφοφόρο. Με αυτή την νοοτροπία, ξαναλέω, είναι κόμμα τραβεστή. Είναι το πρωί με την Εκκλησία, το βράδυ είναι με τους τρανσέξουαλ. Δεν είναι κόμμα τραβεστή, δεν είναι κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένη πολιτική θέση και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει το συντηρητικό κόσμο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάτι απείρως σημαντικότερο και χειρότερο για την πορεία του έθνους μας στο σημερινό νομοθέτημα. Είναι η αναδοχή και αλλοδαπών παιδιών. Και δεν μιλάω για τα παιδιά αυτά τα οποία μπορεί να προέρχονται από ζώνες πολέμου. Εδώ η Χρυσή Αυγή έχει συγκεκριμένη θέση και βεβαίως να περιθάλψουμε όσα παιδιά προέρχονται από ζώνες πολέμου. Όμως, με το να εισάγονται συνεχώς στην ελληνική κοινωνία, αμέτρητοι καθημερινά έρχονται μέσα στη χώρα παράνομα, αμέτρητοι λαθρομετανάστες, οι οποίοι σε λίγο καιρό θα είναι πλειοψηφία μέσα στην Ελλάδα. Και εμείς οι Έλληνες θα είμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας. Το μείζον πρόβλημα είναι ο αφελημισμός της Ελλάδας, τον οποίο με κάθε νομοθέτημα προσπαθείτε να επιβάλλετε στη χώρα. Και βέβαια είναι το χτύπημα στις ρίζες του ελληνισμού, είναι το χτύπημα στους συνεκτικούς δεσμούς του ελληνισμού. Κάποτε ο Ηρόδοτος, τον 5ο αιώνα π.Χ., είχε ορίσει το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και το ομότροπον. Με τους σημερινούς κανόνες ο Ηρόδοτος θα είχε δίωξη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Όταν μιλούσε για το όμεμον, μιλούσε για κοινό αίμα, κοινή φυλετική καταγωγή. Και βέβαια, το κοινό αίμα, η κοινή φυλετική καταγωγή πλήττονται σήμερα από τη λάθροεισβολή. Γιατί θέλετε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Το ομόγλωσσον πλήττεται με σχέδιο από τη δεκαετία του 70 ακόμα, όταν ήταν η κυβέρνηση Ράλλη, Νέας Δημοκρατίας, όταν καταργήθηκε η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Το ομόθρησκον βεβαίως πλήττεται με τα συνεχή νομοθετήματα περί ισλαμοποιήσεως της Ελλάδος και ισλαμικών τζαμιών, τα οποία ψηφίζουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, με μοναδική εξαίρεση και φωνή αντίσταση στη Χρυσή Αυγή. Και βέβαια πλήττεται το ομότροπον με τα ξενόφερτα ήθη, με τα τουρκοσύριαλ που έχουν γίνει νόμος, με τα survivor, με τα παρακμιακά reality που αλαφούζω σε συνεργασία με έναν Τούρκο, που αυτό είναι το μηντιακό σύστημα στην Ελλάδα. Που μόνο στην Ελλάδα βλέπουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων Ερντογάν και προπαγάνδα υπέρ του τουρκικού υπεριαλισμού. Όλη αυτή η κατάσταση έχει απέναντί της τον ελληνικό λαό, ο οποίος εμπιστεύεται ακόμα και σήμερα φανατικά, ελπίζει ακόμα και σήμερα στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και γι' αυτό το λόγο η Χρυσή Αυγή είναι η ανερχόμενη πολιτική δύναμη.